Στο πέρασμα των αιώνων, άνθρωποι και πολιτισμοί αφήνουν πίσω τα σημάδια της παρουσίας τους. Οι ίχνοι που προκαλούν την περιέργειά μας. Ίχνοι και σημάδια, άλλες φορές εξηγήσιμα και άλλες φορές μυστήρια και παράξενα, τα οποία καλούμαστε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε. Βρισκόμαστε στην Μακεδονία, στην περιοχή των Φιλίππων της Καβάλας, και απέναντι ακριβώς από το Ιερό Όρος Παγκαίο. Στη σκιά του λόφου που βρισκόμαστε, άπικοι από την Θάσο είχαν ιδρύσει τις Κρινίδες, την αρχαία πόλη που το 356 π.Χ. θα καταλάβει ο Φίλιππος ο Δεύτερος και θα μετονομάσει Φιλίππος. Ένας τόπος γεμάτος ιστορία, που στα δάση και στα βουνά της περιοχής έχουν γεννηθεί από την αρχαιότητα μερικοί από τους πιο συναρπαστικούς μύθους και θρύλους, καθώς και μυστηριακές λατρείες της αρχαίας Ελλάδας. Ένας τόπος γεμάτος από τα ίχνη μεγάλων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν εδώ από την προϊστορική ακόμη εποχή και έχουν αφήσει έντονα τα σημάδια της παρουσίας τους. Εδώ, ένα αναπάντεχο και μοναδικό θέαμα περιμένει τον παρατηρητικό επισκέπτη. Διάσπαρτες, σκαλισμένες στους βράχους του λόφου, διάφορες μορφές και παραστάσεις. Μορφές άλλες φορές άγνωστες και άλλες φορές πιο οικίες. Παρά το μικρό σχετικά μέγεθός τους και την αλλίωση που έχουν υποστεί από τον χρόνο, τα ανάγλυφα αυτά δεν πάβουν να εντυπωσιάζουν. Σε ορισμένα μάλιστα από αυτά, οι λεπτομέρειες που έχουν διασωθεί είναι εκπληκτικές. Από ποιους δημιουργήθηκαν και με ποιον σκοπό, ποια ανάγκη να εξυπηρετούσαν αυτά τα σκαλίσματα επάνω στους απόκρυπνους βράχους, άγνωστο. Πιθανό να πρόκειται για αναθηματικά αφιερώματα στη λατρεία ορισμένων θεών, ή να πρόκειται για κάποιο είδος θρησκευτικής λαϊκής τέχνης, μιας και οι περισσότερες ανάγλυφες μορφές παραπέμπουν στην απεικόνιση κάποιου θεού. Εμείς κατορθώσαμε πάντα με επιφύλαξη και αναγνωρίσαμε κάποιες μορφές, όπως αυτή του Θράκα Υπέα, του Δία που κρατάει κεραυνό, της Αθηνάς με την ασπίδα και το δόρυ, και μιας ακόμη γυναικείας μορφής που θα μπορούσαμε ίσως να την ταυτίσουμε με την Αιγύπτια θεά Ίσιδα. Η πιο αναγνωρίσιμη όμως σκαλισμένη μορφή πέρα από κάθε αμφιβολία είναι αυτή της Αρτέμιδας, την οποία και συναντάμε επαναλαμβανόμενα σε διάφορα σημεία του λόφου μαζί με το ιερό της ζώο το ελάφι και την χαρακτηριστική ενδυμασία της, τον κοντό χιτώνα και το ακόντιο. Τα βραχοανάγλυφα αυτά χρονολογούνται μεταξύ 1ου και 2ου μετά Χριστού αιώνα, αλλά άγνωστο ποιους κατασκευάστηκαν και η ακριβή σημασία τους. Αποτελούν κάτι πολύ πρωτότυπο, γιατί είναι ίσως η πρώτη περίπτωση στον ελλαδικό χώρο που σε κάποια αρχαία πόλη αναθηματικά αφιερώματα, θεϊκές μορφές, καθώς και μορφές κοινών θνητών, σκαλίζονται απευθείας στους βράχους γύρω από την πόλη. Thank you.
Θα μπορούσαμε ίσως να συμπεράνουμε πως η τέχνη των ανάγλυφων στο λόφο των Φιλίππων πιθανόν να αποτελεί μια παράδοση και μια πρακτική των αρχαίων κατοίκων της περιοχής που χάνεται σε βάθος χιλιετιών, αν ίσως τα συνδέσουμε με τις κατά πολύ αρχαιότερες βραχογραφίες του Παγκαίου. Αν και χρονολογικά η απόσταση που τα χωρίζει είναι τεράστια, ωστόσο δεν μπορούμε να μην εντοπίσουμε και να επισημάνουμε τις ομοιότητές τους. Να αποτελούν ένα είδος τέχνης δηλαδή ή μια μορφή απόδοσης λατρείας που διατηρήθηκε στην περιοχή για πολλές χιλιετίες. Δυστυχώς, δεν κατορθώσαμε να συλλέξουμε περισσότερα στοιχεία για τα μοναδικά αυτά βραχοανάγλυφα. Η ανυπαρξία περισσότερων πληροφοριών για την ερμηνεία, την ταυτότητα και τη χρήση τους φανερώνουν πως δεν έχει γίνει κάποια οργανωμένη έρευνα πέρα μιας παλαιότερης έρευνας και καταγραφής που εντοπίσαμε στο διαδίκτυο του αρχαιολόγου Κωνσταντίνου Ατακτίδη. Προς το παρόν, τα ενιγματικά βραχοανάγλυφα των Φιλίππων παραμένουν άγνωστα χάρη στην έλλειψη ενδιαφέροντος και περαιτέρω επιστημονικής μελέτης. Μια ακόμη περίπτωση που καταδεικνύει τα κενά γνώσης που υπάρχουν για πολλά μνημεία ανά την Ελλάδα, αλλά και το ιστορικό μας παρελθόν. Σε επαρκών στοιχείων μας επιτρέπει να κάνουμε μόνο υποθέσεις ή να καταλήγουμε σε επισφαλή συμπεράσματα για τα μυστικά αυτά ανάγλυφα του λόφου των Φιλίππων. Η δική μας καθαρά ερασιτεχνική ερευνητική προσέγγιση έχει περισσότερο σαν σκοπό την πληροφόρηση και την παρουσίαση των ενιγματικών αυτών βραχοανάγλυφων στο ευρύ κοινό και γιατί όχι και την προσέλκυση ενδιαφέροντος για την περαιτέρω έρευνα, μελέτη και ερμηνεία τους. Thank you.